Γεια σου κόσμε, τι μου κάνετε, καλά, πάντα καλά. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον review, καθώς σήμερα θα μιλήσουμε για πρώτη φορά για μάγκα. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, πάνω κάτω ξέρετε τι παίζει με αυτό το μάγκα για το οποίο θα μιλήσουμε. Όσοι δεν ξέρετε, αρχικά ακολουθήστε με στο Instagram, το plug, ναι. Όσοι δεν ξέρετε λοιπόν, στο Instagram έχω κάνει δύο post με αφορμή το τι τρέχει με τον Hiro Mashima που είχα κάνει κάποτε. Το ένα αφορά το Fairgirl και το άλλο, το πιο πρόσφατο, το Fairy Tail Ice Trail. Σήμερα λοιπόν, μετά από την μεγάλη αυτή εισαγωγή, θα κάνουμε review το spin-off manga του Fairy Tail με όνομα Fairy Tail Ice Trail. Για πάμε επομένως σε αυτό το μικρό αλλά ενδιαφέρον review. Το Fairy Tail Ice Trail πρόκειται για ένα από τα τρία short story spin-off του Fairy Tail που έχει κάνει ο Mashima σε συνεργασία με άλλους μαγκάκα το 2014. Το συγκεκριμένο spin-off έχει δημιουργηθεί από τον Mashima σε συνεργασία με τον Yusuke Shirato και σχετίζεται με την παιδική ηλικία του Grey Fullbuster. Την παιδική ηλικία του Grey Fullbuster μετά τον θάνατο της Ur και μέχρι να γίνει μέλος της Fairy Tail. Επίσης, μόλι βρήκαμε άλλο ένα χαρακτήρα που δεν ξέρω πώς προφέρεται. Δεν θέλω να πω περαιτέρω πράγματα για την πλοκή για τον λόγο του ότι αποτελείται από 13 chapters μόνο, επομένως το αφήνω στο να το διαβάσετε μόνοι σας. Η ιστορία εξελίσσεται γρήγορα και σταθερά, χωρίς περιττά πράγματα. Σε χρόνο 0 πάει από την μία μικροϊστορία στην άλλη. Τους χαρακτήρες τους στείνει από την αρχή, παρόλο που μερικούς τους έχουμε ξαναδεί στο κεντρικό manga του Fairy Tail και σε βάζει τη διαδικασία να τους δεις ως εντελώς νέους χαρακτήρες. Είναι σαν να ξεκινάς κάτι εντελώς καινούριο. Παρ' όλα αυτά, κάποιος που δεν έχει διαβάσει το Fairy Tail και δεν έχει ιδέα από το όλο σύμπαν του, δεν μπορεί εύκολα να παρακολουθήσει από ένα σημείο και μετά, καθώς δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, τα οποία πρέπει να έχεις δει το κεντρικό story για να μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα κακό, μιας και μιλάμε για ένα spin-off. Τώρα, για τους fans, οι ωραίες στιγμές που μας έχει συνηθίσει ο Mashima δεν λείπουν και υπάρχει και μια ακόμα πιο υπέροχη στιγμή μέσα στο manga, το οποίο το ενώνει με το Fairy Tail τόσο ωραία για να μην ξεχάσετε σε ποιο σύμπαν βρίσκεστε. Επίσης, οι νέοι χαρακτήρες που εμφανίζονται είναι πολύ ωραίοι και βοηθάνε πολύ ώστε να σου δείξουν πώς έχει διαμορφωθεί ο Grey όπως είναι τώρα. Τέλος, μιας και δεν έχουμε να μιλήσουμε για animation και μουσική, ας μιλήσουμε για το σχέδιο. Όπως είπαμε, το manga πρόκειται για μια συνεργασία και παρόλο που έχουμε να κάνουμε με χαρακτήρες που έχουμε δει ήδη, το σχέδιο του Shirato δίνει μια πολύ διαφορετική αίσθηση σε όλο το manga. Οι χαρακτήρες είναι καλοσχεδιασμένοι και έχει πολύ ωραία σκηνοθεσία. Σου βγάζει κάτι το πολύ διαφορετικό. Αυτό λοιπόν ήταν το Fairy Tail Ice Trail και το μικρό μας review. Ένα διαμαντάκι που αποτελείται από δύο volumes, ώστε να σου δώσει λίγες ακόμα γαμάτες στιγμές από το γράψιμο του Mashima, αλλά με ένα πολύ διαφορετικό art style όπως του Shirato. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Σαγιονάρα!